εδώ και πάλι, μια καμία. Καλύτερη εκπομπή τη ελληνική τηλεόραση με την καλύτερη αστρολόγο. Παρακαλώ, Βίκυ Παγιατάκη, η οποία μπήκε στην παρέα μας. Μιλάτε τέτοια αυτές τις μέρες. Γιατί? Γιατί σκοτώνονται οι αστρολόγοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Και άκουσα παραδείγματος χάρη ότι αυτός που έριξε το αεροπλάνο είναι το Ξώτης, ενώ είναι εγώ καιρος. Αλλά μας αναλύσανε. Δεν είναι εγώ καιρος, το Ξώτης είναι. Τα έχουν κάνει λάθος το άστρο. Το είδα. Σε παρακαλώ. 28. Μόνο εγώ καιρος θα μπορούσε να είναι. Μόνο εγώ καιρος θα μπορούσε να είναι. Το γύρνα το γρήγορα αυτό. Το Ξώτης. Κάτι το Wikipedia και επίσης. Ναι, γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα τώρα. Δύο γερμανικές εφημερίδες έχουν 28 Δεκάτου 1987. Για να το λέμε. Αλλά μετά αρχίζουν να πούμε για το ένα, για το άλλο. Ναι, δεν είναι τεκμηριωμένο αυτό. Οι άλλοι γιατί λένε ότι είναι εγώ καιρος. Να πω κάτι, μπαίνεις κάπου και βλέπεις, ας πούμε, και όλοι κάνουν το ίδιο λάθος. Όπως, ας πούμε, εγώ έχω δει ότι οι περισσότεροι αστρολόγοι αντιγράφουν από αγγλικά πιωδιά. Δεν ξέρουν πολύ ιταλικά γλώσσα, λίγο από εκεί στο γράψιμο ή το ένα ή το άλλο. Και επίσης, ποιοι είναι οι αστρολόγοι, να καταλάβω, ποιοι έχουν και διπλώματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Άλλο ζήτημα. Γιατί λέω εγώ, ας πούμε, θέλω να γίνω αστρολόγος. Μόνη μου, έχω και σένα που είσαι φίλη, με πας στο κανάλι. Κάνω και μια εκπομπούλα, με μαθαίνει ο κόσμος, ωραία, είμαι αστρολόγος. Καλά. Ήταν ο φιούχος αυτός. Όσοι υπάρχουν τέτοιες. Ναι, αλλά εγώ λέω, όταν λες αστρολόγος, γιατί όταν μπεις εσύ γιατρός, πρέπει να έχεις ένα δίπλωμα να είσαι γιατρός. Δηλαδή, μόνο σου λες είμαι γιατρός, λες είμαι χειροπράκτης. Εντάξει, δεν λες είμαι ορθοπαιδικός όμως. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα πολλά, αλλά επειδή ακούγονται αυτές τις μέρες άχλες κλπ. Καλύτερα να το κόψουμε λίγο. Σάχλες είπε αυτές τις μέρες, άχλες. Μην πάει άχλες. Γιατί κάτι λέει για το Μάκη Παντζόπουλο και την Ελένη. Να δυνατόν. Απλώς θα ευχηθώ στην Ελένη και στον κύριο Παντζόπουλο να του ζήσει το παιδάκι του, να είναι ευτυχισμένοι.